Η υποσυζήτηση κύρωση του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κύπρου για θέματα αρμοδιότητός τους, όπως η αλληλοεκπαίδευση, δεν αφορά απλά μια συνεργασία ανάμεσα σε δύο απλά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αφορά συνεργασία ανάμεσα σε δύο μηχανισμούς που πέρα από το κύριο έργο τους, μέσα και από το ευρωνησιακό πλαίσιο που καθορίζει τη λειτουργία τους, τους εντάσσει στους μηχανισμούς καταστολής. Δηλαδή, το πυροσβεστικό σώμα με το ενισχύ νομοθετικό πλαίσιο συμμετέχει επικουρικά μαζί και με το αντίστοιχο λιμενικό στον κυρίαρχο κατασταλτικό ρόλο που έχει η αστυνομία εναντίον των αγώνων του λαϊκού κινήματος. Για αυτούς τους ρόλους το πυροσβεστικό προσωπικό εκπαιδεύεται και ας είναι αυτοί απολύτως άσχετοι με το έργο τους, δηλαδή την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, τη διαφύλαξη των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους που προκαλούν οι φυσικές, τεχνολογικές και άλλες καταστροφές και επιπλέον η χρησιμοποίηση του πυροσβεστικού σώματος στον μηχανισμό καταστολής των αγώνων των συμπολιτών μας, κάτι που παραβιάζει και αλλοιώνει βάναυσα τον κοινωνικό χαρακτήρα της αποστολής του. Σε περίπου 20 μέρες αρχίζει τουλάχιστον ημερολογιακά η αντιπυρική περίοδος. Όπως λοιπόν κάθε χρόνο, και το κάνουν αυτό όλες οι κυβερνήσεις, θα ακούσουμε δηλώσεις για την ετοιμότητα αντιμετώπισης εκ μέρους της πυροσβεστικής κάθε φλεγόμενης πρόκλησης. Αυτή τη φραστικά εκφραζόμενη ετοιμότητα την είδαμε και στη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, αλλά και σε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές των προηγούμενων περιόδων από το 1993 μέχρι και τις μέρες μας. Το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις διαρθρωμένο σε μια απαρχαιωμένη και εντελώς αναποτελεσματική δομή, η οποία εκπορεύεται από ένα παμπάλαιο οργανόγραμμα που η βάση του προέρχεται από τη δεκαετία του 70 και το οποίο φυσικά απέχει δραματικά από τη δυνατότητα κάλυψης των σημερινών πραγματικών αναγκών σε μόνιμο προσωπικό. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος του πυροσβεστικού προσωπικού υπηρετεί και δρά εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού. Σήμερα υπάρχουν τρεις κατηγορίες προσωπικού. Οι μόνιμοι πυροσβέστες αξιωματικοί και χαμηλόβαθμοι γενικών και ειδικών καθηκόντων, οι πενταετούς υποχρέωσης και οι εποχιακοί πυροσβέστες με εξάμηνη απασχόληση. Με στοιχεία του περασμένου χρόνου, ο συνολικός αριθμός όλων αυτών είναι περίπου γύρω στις 16.500. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από αυτούς γύρω στους 1.700 είναι εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στελεχώνουν δηλαδή τις 14 πυροσβεστικές υπηρεσίες των ιδιωτικών αεροδρομίων της Φράπορτ και του Ελευθέριους Βενιζέλος, τα 11 πυροσβεστικά κλιμάκια των ιδιωτικών οδικών αξώνων και πάγια τα 7 πολεμικά αεροδρόμια, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου και τους 6 λιμενικούς πυροσβεστικούς σταθμούς. Σε όλα αυτά ας προσθεθούν και τα επιβαρυντικά στο ηθικό του προσωπικού που υπηρετεί στο επιχειρησιακό κομμάτι στοιχεία, όπως είναι της απλήρωτης υπερεργασίας και της μη ύπαρξης αξιοπρεπούς μέριμνας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων σε δασικές πυρκαγιές, του απαράδεκτου τρόπου μεταφοράς του προσωπικού προς ενίσχυση, αντιμετώπιση συμβάντων κυρίως σε νησιωτικές περιοχές, της επιλογής ακατάλληλων χώρων ξεκούρασης μετά τις επεμβάσεις στα μέτωπα των πυρκαγιών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναβάθμισε την πολιτική προστασία σε υφυπουργείο, με πρώτο μάλιστα υφυπουργό τον κύριο Χαρδαλιά. Δυστυχώς όμως αυτή η αναβάθμιση που αναδεικνύει, αν θέλετε, και μια θετική αντιμετώπιση του θέματος της πολιτικής προστασίας, δεν σηματοδότησε και ταυτόχρονη αναβάθμιση της δομής του προσανατολισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών με όφελος για το λαό και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Επιπλέον, η αναβάθμιση σε υφυπουργείο, σε συνδυασμό με τη δημιουργία γραφείου του ΝΑΤΟ στην πολιτική προστασία, τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αστυνομία,
την οπλοφορία των ανακριτών πυροσβεστικών υπαλλήλων, τα μυστικά κονδύλια ίσως είναι στοιχεία που δεν είναι άσχετα μετατροπή, με την μετατροπή της πολιτικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα πλαίσια της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συγκαλυμμένο μηχανισμό καταστολής. Εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης, χτυπάμε καμπανάκι κινδύνου προς την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, αλλά και συνολικά προς τον ελληνικό λαό. Είναι αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στα ζητήματα πυρασφάλειας και της δασοπροστασίας. Στο κέντρο της προσοχής των θέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας βρίσκεται η προστασία της ζωής του λαού μας από τους κινδύνους που ελοχεύουν, από τις πυρκαγιές της πόλης, στους εργασιακούς χώρους, στα δάση, στις μεταφορές και στα άλλα δίκτυα. Ακόμη, οι κίνδυνοι αυτοί έχουν τη βάση τους κυρίως στην εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Ενισχύοντας αυτό τον προσανατολισμό, το εργατικό λαϊκό κίνημα μαζί με το πυροσβεστικό προσωπικό μπορεί με αποφασιστικότητα να παλέψει για άμεσα ζητήματα σήμερα που επήγει η αντιμετώπιση και η λύση τους, όπως να καταργηθούν όλοι οι αντιδραστικοί νόμοι που ψήφισαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Να περάσουν στη δημόσια ιδιοκτησία με όποιο πρόσφορο τρόπο οι ιδιοκτησίες που έχουν αποκτηθεί με διάφορους τρόπους από οικοδομικούς συνεταιρισμούς, άλλες εταιρείες ή την Εκκλησία. Να γίνει η ριζική αλλαγή και εξυγχρονισμός του αντιπυρικού σχεδιασμού και της πυροπροστασίας. Να γίνει αύξηση του προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες με πλήρωση των αναγκαίων οργανικών θέσεων στην πυροσβεστική και τη δασική υπηρεσία. Να γίνει εφαρμογή ενός σύγχρονου μισθολογίου που θα λαμβάνει υπόψη και το σημερινό κόστος ζωής. Την εφαρμογή πενθήμερης εβδομάδας εργασίας με πλήρη αποζημίωση των υπεροριών, των νυχτερινών, των εξαιρέσιμων και αργιών, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους. Να δημιουργηθούν σύγχρονα οργανογράμματα και μονιμοποίηση με σταθερές εργασιακές σχέσεις όλων των πενταετούς θητείας και των εποχικών πυροσβεστών. Να αναπληρώσει το κράτος τις απώλειες ληστεία που έγινε στα αποθεματικά των ταμείων με το χρηματιστήριο και με το περιβόητο κούρεμα και για τα οποία δεν έχουν αναζητηθεί ευθύνες μέχρι σήμερα. Υποστηρίζουμε τον αγώνα για την κατοχήρηση του δικαιώματος της απεργίας. Μπορεί να ασκείται και από τους πυροσβέστες με τους ίδιους όρους που το ασκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής και γενικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι και μέσα από την κατοχήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που θα κάνουν εφικτή την άσκησή του και δεν θα το καταστούν στην πράξη ανεφάρμοστο. Ενίσχυση αρμόδιων δυνάμεων πυροπροστασίας με τα αντίστοιχα μέσα και να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα χρήματα για τη βελτίωση των υποδομών, των τεχνικών μέσων, κυρίως επίγειων, με ενίσχυση και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του πυροσβεστικού σώματος σε πυροσβεστικά οχήματα και σύγχρονα πλωτά μέσα για τους λιμενικούς πυροσβεστικούς σταθμούς. Η οργάνωση της πυρασφάλειας της χώρας σε επίπεδο δομών, υποδομών, εξοπλισμού, σχεδιασμού και αντιμετώπισης να είναι αποκλειστική μέρημνα και ευθύνη του κράτους μέσω του πυροσβεστικού σώματος. Καμιά εμπλοκή των ιδιωτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και της τοπικής διοίκησης. Να αλλάξει ριζικά ο τρόπος εκπαίδευσης των πυροσβεστών μέσα από ένα τρίχρονο πλάνο εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα συμπεριλαμβάνει και την πρακτική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση να γίνεται με αξιοποίηση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και όλων των απαραίτητων μέσων σε κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις, κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Η ολοκληρωμένη προστασία και η διαχείριση των δασών στη βάση των λαϊκών αναγκών και η αποτελεσματική θωράκιση της πυρασφάλειας και της γενικότερης προστασίας των αστικών κέντρων από φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, προϋποθέτει διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης. Προϋποθέτει το δρόμο της εργατικής εξουσίας
που με την κοινωνική ιδιοκτησία του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, της βιομηχανίας, του τουρισμού, των δασών, γενικότερα της γης και των φυσικών πόρων και με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, είναι οι μόνες πραγματικά προϋποθέσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την ισόρροπη εκπαίδευση του εργαζόμενου ανθρώπου στη φύση και την ανάπτυξη της παραγωγής με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία. Ευχαριστώ.